Δηλαδή η κοστολόγηση των υπηρεσιών καθαριότητας για ένα all inclusive συγκρότημα και άλλη θα έχει ένα που είναι ένα μη all inclusive συγκρότημα. Από εκεί και πέρα μπορούμε να βρούμε άλλες πολλές παράλληλες μέθοδες να απολογίσουμε διαφορετικά το νερό κτλ. Άλλος τρόπος είναι να δημιουργήσεις έξω από αυτούς, έξω από τα all inclusive, μια ποιοτική προσφορά υπηρεσιών η οποία να έχει σχέση με την ταυτότητα του τόπου σου, γι' αυτό αναφέραμε προηγουμένως στην παραγωγή, να συγκρότησε τα χαρακτηριστικά αυτά, η οποία θα μπορέσει να κάνει αυτό να πούνε απ' έξω, τον μικρό, τον ελάχιστο, που έχει όμως την ιδιαίτερη προσφορά του προϊόντος σου, την ιδιαίτερη ιδιαίτερη του προϊόντος σου, να χτυπήσει το σύστημα All Inclusive, γιατί το All Inclusive δεν μπορεί να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες που άλλος προσφέρει. Και εκεί μίλησα για μια σειρά μέτρα στήριξης αυτών των επιχειρήσεων που ξεκινάνε από την αναγνώρισή τους, την καταγραφή και την αναγνώρισή τους μέχρι τη χρηματοδότησή τους με διάφορους τρόπους που σαν Δήμος έχει για να εξυπηρετήσει. Νομίζουμε λοιπόν ότι αν υπάρξει ένα τέτοιο πλέγμα, μαζί με μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε για να βελτιωθεί η εμφάνιση, η λειτουργία των οικισμών μας κτλ., νομίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό και θα μπορέσουμε την αντιπαράθεση με τα All Inclusive στο επίπεδο της δημοτικής εξουσίας να τη δούμε σε ένα επίπεδο που προσφέρει ένα αποτέλεσμα και δεν προσφέρει λύσεις του τύπου, ξέρεις, το απαγορεύουμε, το κλείνουμε κτλ. Υπάρχουν τρόποι που μπορούμε, νομίζω, να εξυπηρετήσουμε έναν αυτό το στόχο. Τώρα για τη συνεργασία με τη Λαϊκή Σφύρωση. Κοιτάξτε, σας είπα και στην ομιλία μου, εγώ βλέπω πολύ συμπάθεια τους ανθρώπους, τους οποίους χρόνια ήμασταν μαζί στους δρόμους, ξέρω εγώ τις προσπάθειες που κάνουμε για τα κοινά προβλήματα του τόπου. Δεν μπορώ να τους κρίνω. Θέλω να λέμε την αλήθεια. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες, θα λέγαμε, ορίζουσες που οριοθετούν τον πολιτικό τους διάλογο σε σχέση με τη συμπαράδειξη και αυτό δεν έχει να κάνει με τη στήριξη που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη συμπαράδειξη ευθύνης. Έχει να κάνει, θα λέγαμε, με λογικές αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ότι η πολιτική της είναι περιχαρακωμένη και εξαρτάται περισσότερο από τα κεντρικά, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά μιας κυβερνητικής πολιτικής που προτείνεται και λιγότερο από τα τοπικά χαρακτηριστικά μιας πολιτικής που εμείς προτείνουμε. Επομένως, εγώ αναγνωρίζω ότι υπάρχει μια συμβατότητα, όμως δεν θα φτάσουμε στο σημείο ούτε να βρίσκουμε ένα στον άλλον. Εξάλλου, σε πολλά θέματα νομίζω να βρεθούμε μαζί, να τα προσπαθούμε και να τα παλεύουμε και να αναγνωρίζουμε τουλάχιστον την καθαρότητα των προθέσεων και την καθαρότητα των προσπαθειών κάποιων ανθρώπων σε αυτό το θέμα. Ένα σχόλιο για τις συνεργατικές ομάδες που προτείνει η παράταξη Όραμα, μιας και σε αυτό το σημείο ίσως βγαίνει από αριστερά και κάτι ακούστηκε για σοσιαλιστική Κούβα κτλ. Και για το συνεργατικό σχολείο, ναι, ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, ανέφερα στην ομιλία μου την κεντρική ότι δυστυχώς νομίζουμε ότι αυτή η θέση δεν πατάει στα πόδια της, γιατί έχει αυτό το στοιχείο της αναντιστοιχίας με αυτό που γίνεται στον κόσμο σήμερα, με τις συνθήκες που υπάρχουν και με αυτό που προτείνεται. Αυτά ήταν καλά και θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε άλλες εποχές, αλλά και σε πάλι σε μια βάση πειραματικής, θα λέγαμε, προσέγγισης. Δεν τα απορρίπτουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Απλά δεν τα βλέπουμε ότι δίνουν λύσεις. Να περιγράψω μια άλλη λύση και να κλείσω. Έχουμε πρόβλημα με την παραγωγή του τόπου μας. Έχουμε πρόβλημα με τους νέους ανέργους. Έχουμε πρόβλημα συνολικά της ανεργίας στην ΚΟΠ. Να δούμε πρώτα-πρώτα να την καταγράψουμε αυτή την ανεργία. Να μην μιλάμε γενικά για όριστα. Θέλει δουλειά. Να δούμε τα ατομικά χαρακτηριστικά της και με βάση αυτή την καταγραφή να δούμε τι γίνεται στο διεθνή ορίζοντα. Στην Ισπανία που έχουν 20%, ας πούμε, πώς θα αντιμετωπίζουν. Στην Ισπανία, από αυτό που γνωρίζω εγώ, είναι ότι υπάρχουν σε εξέλιξη τεράστια επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία μορφώνουν και ενημερώνουν και προσπαθούν να προετοιμάσουν τους ανέργους προκειμένου να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία με ένα καινούργιο γνωσιολογικό επίπεδο. Και αυτό είναι ένα τεράστιο επίπεδο το οποίο πρέπει και εμείς να επιδιώξουμε και μέσα από τον τοπικό μας Δήμο. Και το δεύτερο. Σήμερα για να παράξεις θέσεις για επιστήμονες πρέπει να κάνεις επενδύσεις. Αν δεν κάνεις σοβαρές επενδύσεις όπως αυτές που λέμε εμείς που ανέφερα προηγουμένως για το νέο, για το λατομείο που θα δουλέψει με νέους όρους, περιβαλλοντικές, αυστηρές προδιαγραφές, νέοι επιστήμονες πληροφορικής κτλ. Να δουλέψουν εκεί, δεν μπορεί να ανοίξει θέσεις εργασίας. Το πρόβλημα. Την προηγούμενη περίοδο έγιναν τρεις μεγάλες αναπτυξιακές επενδύσεις στον τόπο μας. Το χάνι και τα σφαγεία. Και στα τρία προδιαγράφονται συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Στο χιτά 17 θέσεις εργασίας. Στα σφαγεία 6 θέσεις εργασίας. Στο χάνι πάνω από 10 θέσεις εργασίας. Οι μισές από αυτές τουλάχιστον είναι εξειδικευμένες που απαιτούν επιστημονικές γνώσεις.
Αντί λοιπόν να πάρουμε αυτά τα εργαλεία και να τα δουλέψουμε για να δημιουργήσουμε προοπτική και να λύσουμε προβλήματα υπαρκτά, εμείς τι κάνουμε, τα αγνοούμε και προσπαθούμε να τα δώσουμε δεξιά και αριστερά για να δουλέψουμε κάποιοι εργολάβοι όπως με τελική επιβάρυνση του κόσμου στο παραγόμενο προϊόν. Να λοιπόν που υπάρχουν δρόμοι. Το θέμα είναι ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται και οι νοοτροπίες που υπάρχουν και οι αλλαγές που γίνονται είναι σε λάθος κατεύθυνση, και εδώ είναι η θέση της συμπαράταξης ελευθερίας. Και αυτό και εγώ δεν έχω καμιά ανησυχία για το εκλογικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει κατανοήσει αυτό που προσπαθούμε. Ξέρει ότι επί της ουσίας δεν θα καταδικάσει τον Νίκο τον Μιλωνά ή ξέρω εγώ τον Α ή τον Β. Επί της ουσίας, αν δεν μας ψηφίσει, θα καταδικάσει ένα σύνολο προγραμματικών προτάσεων, θέσεων, απόψεων και τρόπου παραγωγής πολιτικής, η οποία είναι απόλυτα μα απόλυτα χρήσιμη για τον τόπο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ να μελετήκα σε μεγάλο βαθμό οι αρτήσεις σας και να διαπιστώσετε ότι οι θέσεις και προτάσεις της Ελλάδας είναι ικανές και να δώσουμε μια